βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και πάντα βρίσκουμε χρόνο και έχουμε ανάγκη, εγώ έτσι θα το θέσω, να δούμε πολλές παραστάσεις, να παρακολουθήσουμε συναυλίες και να βγούμε έξω από το σπίτι. Οι παραστάσεις οι οποίες έρχονται και συνεχίζουν να έρχονται στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ αξιόλογες. Μεταξύ αυτών και η Μύδια του Ευρυπίδη, η οποία θα την παρακολουθήσουμε αύριο, Τετάρτη, 19 Ιουλίου και 5η, 20 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Η Μύδια του Ευρυπίδη, με σκηνοθέτη την Λέα Μαλένη. Πρωταγωνιστούν ο Φάνης Μουρατίδης, η Μαρία Κίτσου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Λαέρτης Μαλκότσης, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Αλμπέρτο Φάης και η Ελένη Καστάνη. Με πολύ μεγάλη χαρά θα καλησπερίσω στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη τον κύριο Μουρατίδη. Κύριε Μουρατίδη, καλησπέρα σας. Ελπίζω να φτάσατε καλησπέρα. Θεσσαλονίκη. Ναι, έχω φτάσει, έχω φτάσει. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Ήταν ωραίο το ταξίδι, που... ήταν άνετο. Πολύ ωραίο. Ωραία. Να πω ότι είναι μεγάλη χαρά που με φιλοξενείτε το ραδιοφωνό σας, γιατί από τα πολύ παλιά χρόνια που ήμουν και εγώ μικρός, το Ράδιο Θεσσαλονίκη ήταν ένα από τα πιο δυναμικά ραδιόφωνα της πόλης, έτσι, forever. Ναι. Εσείς κύριε Μουρατίδη, μεγαλώσατε, γεννηθήκατε εδώ στη Θεσσαλονίκη, σπουδάσατε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και συνεχίσατε με μια πολύ μεγάλη καριέρα στην Αθήνα και σας έχουμε απολαύσει σε πάρα πολλά και σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες και σε θεατρικά, αλλά και στην τηλεόραση. Τώρα έρχεστε με τη Μύδια του Ευρυπίδη, θέλω να μου πείτε δύο λόγια για αυτή την παράσταση. Πρώτα να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά κάθε φορά να ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλη μου χαρά γιατί είναι μια αφορμή η παράσταση, η όποια παράσταση, να ξαναζητήσω με τους φίλους μου, τους συγγενείς μου, τους συμμαθητές μου και με όλα τα αγαπημένα μου πρόσωπα που δεν έχω τη δυνατότητα, γιατί η ζωή μου είναι κατά βάση στην Αθήνα, να έχω την επαφή, την επαφή διαζώσης. Τώρα, η Μύδια είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι, ένα πολύ ωραίο διπορικό. Συνδυάζεται το έργο με το ταξίδι, αν σκεφτεί κανείς ότι όλα ξεκινάνε την Αλλαντική εκστρατεία, ας πούμε, αλλά για εμάς που ταξιδέψαμε αυτό το σπουδαίο κείμενο για αυτή πολύ σπουδαία μετάφραση του Βρονάκη, και εδώ να κάνω μια παρένθεση, είναι επίσης πολύ σημαντικό πρόσωπο και για την πόλη μας, δηλαδή ενώ ο Γιώργος Βρονάκης ήταν διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου δύο φορές με σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό έργο και μια τεράστια αγάπη για την πόλη. Αυτή η δυνατότητα να έχουμε αυτή τη μετάφραση να μας συστήνει τον Ευρυπίδη ο Βρονάκης είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια καλή αφορμή να ξανασυναντηθώ και με το πνεύμα αυτού του ανθρώπου. Αυτό το ταξίδι λοιπόν, αυτή την εμπειρία με αυτό το κείμενο όλους αυτούς τους μήνες, με την αγάπη μας να καταθέσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο μέτρο του δυνατού και με τη διάθεση να συμβεί κάτι στις 9.30 το βράδυ με τους θεατές και με τους πατριώτες μου, για μένα είναι πάντα ο μεγαλύτερος στόχος που βάζω μέσα στο κεφάλι μου και κάθε φορά βάζω όλες μου τις δυνάμεις. Άλλες φορές το πετυχαίνω, άλλες όχι, δεν ξέρω, να συμβεί κάτι σε αυτή την υπόσχεση που δεσμευθήκαμε ότι 9.30 το βράδυ σε αυτό το ραντεβού, ότι κάτι θα συμβεί, κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει, δεν θα φύγεις ίδιος όπως ήρθες. Ναι. Τώρα με προκαλείτε να ρωτήσω, οι παραστάσεις, όταν αναφερόμαστε σε μεγάλους συγγραφείς, όπως ας πούμε αυτή του Μύδη, η Μύδια του Ευρυπίδη, όπως και σε άλλους, όπως τον Εσχύλο, όπως τον Σοφοκλή, είναι προσαρμοσμένες πλέον και στο σήμερα κάποιες από αυτές και βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολύ αντιφατικές θέσεις απέναντι στις παραστάσεις. Τι είναι αυτό το οποίο όταν εσείς καλείστε να ερμηνεύσετε τέτοιους ρόλους, τι είναι αυτό το οποίο προσέχετε, το σκηνοθέτη, τους συμπροταγωνιστές σας, τι είναι αυτό το οποίο εσείς προσέχετε έτσι ώστε ο θεατής όταν θα φύγει από την παράσταση να έχει αλλάξει κάτι μέσα του? Νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Για μένα υπάρχουν κάποιοι συνεργάτες μου που το έργο είναι πάντα αφορμή για να ξανασυνηθούμε. Και υπάρχουν και συνεργάτες που δεν γνωρίζω, μαθαίνω για αυτούς και θέλω να συνεργαστώ για να τους γνωρίσω, με αφορμή για συνεργασία, με το στοίχημα ότι μπορεί αύριο κάποιοι από αυτούς να είναι συνεργάτες ζωής. Γιατί μετά από κάποια χρόνια επιτυχία την καταλαβαίνω εγώ ως το δικαίωμα που έχει κάποιος στην επιλογή, όπως το δικαίωμα που έχει κάποιος να μπορεί να ξαναρχίζει από την αρχή, όπως το δικαίωμα που έχει κάποιος να μπορεί να εμπνέει, να οραματίζεται και να συμπαρασύρει μαζί του κάποιους ανθρώπους σε αυτό το όραμα και σε αυτό το στόχο.
Τώρα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη δουλειά με πάρα πολλούς από αυτούς τους συνεργάτες δεν γνωριζόμαστε. Υπάρχει όμως κάποιοι άνθρωποι που είναι συνδυτικοί Κρήκοι. Γνωριστήκαμε. Νομίζω ότι γίνανε μια πάρα πολύ ωραία παρέα και για μένα το σημαντικότερο πράγμα μέσα στην δημιουργική διαδικασία μιας δουλειάς, αυτή την διαδικασία προετοιμασίας για να εμφανίσεις κάτι στο κοινό, το σημαντικότερο πράγμα για μένα, ίσως και το πιο ακριβό πράγμα για μένα που υπάρχει στους καλλιτέχνες, είναι το κέφι μας. Ναι. Και το κέφι μας είναι πολύ ακριβή υπόθεση, δεν θέλω να το θυσιάσω για κανέναν. Γιατί το κέφι μας, παύλα μεράκι και πολλές που και με ένα φιλότιμο που έρχεται από πίσω και τα συνδέει αυτά τα δύο και τα κάνει πολύ πιο δυναμικά, νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο μας δίνει την όθηση, το μπουστάρισμα, να βρούμε τη διέξοδο, να βρούμε τη γέφυρα επικοινωνίας με τον κόσμο και να επικοινωνήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται αυτό που αισθανθήκαμε, αυτό που καταλάβαμε, αυτό που μας προβλημάτισε, το αδιέξοδο που βιώσαμε, συνομιλώντας με αυτό το κείμενο, συνομιλώντας με τους συνεργάτες μας μέσα από την αντιπίθεση και να καταθέσουμε αυτή την εμπειρία μας στο κοινό. Τώρα, μπορεί να το πετύχουμε, μπορεί να μην το έχουμε πετύχει. Αυτά δεν τα ξέρεις ποτέ, απευθύνονται στην αισθητική του καθενός. Η αισθητική είναι κάτι που είναι πολύ υποκειμενικό, γι' αυτό φεύγει κάποιος από μια παράσταση, διαβάζει κάποιος ένα βιβλίο και έχει τελείως διαφορετική αντίληψη από κάποιον άλλον που διαβάζει το ίδιο βιβλίο την ίδια παράσταση. Σημασία όμως έχει για μας και η πρωτεύοντα ρόλο παίζει ότι εμείς θα καταθέσουμε το καλύτερο που μπορούμε σε αυτούς μας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και αυτό που καταλάβαμε θα το προσφέρουμε στον κόσμο και ευχόμαστε να λειτουργήσει και με το κοινό. Ναι. Κύριε Μουρατίδη, είσαστε σε μια όρημη εντός εισαγωγικών ηλικία, ακόμα έχετε να δώσετε πάρα πολλά και στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Ταυτόχρονα είσαστε και διευθυντής στον Αντένα Lab, εκεί όπου διδάσκεται και σκηνοθεσία. Είστε διευθυντής νομίζω στη σχολή σκηνοθεσίας αλλά και υποκριτική. Νέα είμαι παιδιά... διευθυντής της σχολής σκηνοθεσίας και είμαι ο δημιουργός της σχολής υποκριτικής στην κάμερα και διευθυντής της σχολής. Έρχονται λοιπόν νέα παιδιά σε εσάς και εσείς προσπαθείτε τώρα να επικοινωνήσετε τη δική σας εμπειρία και όχι μόνο στα νέα αυτά παιδιά τα οποία έρχονται να μάθουν αυτή την τέχνη. Τέχνη και της σκηνοθεσίας και της υποκριτικής. Τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει περισσότερο με τα νέα παιδιά? Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που με δυσκολεύει, για να είμαι ειλικρινής. Είναι κάτι που είναι παλιό. Δηλαδή, τι εννοώ. Υπάρχει μια τάση στη χώρα. Είναι ένα φαινόμενο, νομίζω, στη χώρα που οτιδήποτε έχει κατακτήσει παλαιότερη γενιά. Δεν κανείς το... Δεν κάθεται από πάνω να το αφουγκραστεί, να πάρει τα καλά του στοιχεία και να το μεταστοιχειώσει μέσα από τη δικιά του θετική σε κάτι άλλο, κάτι καινούριο και πάνω σε αυτό να προσθέσει τα δικά του εργαλεία, τα δικά του υλικά και να κατασκευάσει ένα καινούριο προϊόν. Απλά υπάρχει μια τάση πάντα να απορρίπτουμε το παλιό και να φέρνουμε κάτι άλλο, αλλά χάνοντας πάρα πολύ χρόνο γιατί το παλιό έχει μια τεχνογνωσία την οποία πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει γιατί θα του δώσει τα εργαλεία, θα του δώσει τα όπλα ώστε να πάει πολύ πιο γρήγορα στους στόχους που επιθυμεί. Αυτό είναι για μένα το πιο συχνό πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε. Δηλαδή είναι σαν κάποιος να έχει 35 δολάρια και να λέει ότι εντάξει εγώ τώρα πετάω τα δολάρια γιατί θα πάρω 20 ευρώ. Ενώ μπορεί να έχει 35 δολάρια και τα 20 ευρώ. Μια τέτοια λειτουργικότητα η οποία ξεκινάει από μια παράξενη αυτοθεώρηση και νομίζω ότι εδώ καλούμαστε να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να μάθουμε να σεβόμαστε μια μικρή, ναι μεν πολύ φτωχή ιστορία που έχουμε σε κάποια πράγματα, αλλά να την αξιοποιήσουμε. Μέσα από αυτήν να δούμε τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, το πόσο χαρισματικοί είμαστε ως λαός, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ένας πολύ χαρισματικός λαός, με πάρα πολλά προσόντα, αλλά με ένα βασικό μειονέκτημα, μεγάλη αναβλητικότητα και πολλές φορές ένας έντονος φθόνος, ο οποίος δεν πάει πουθενά. Δεν μου λέτε, κανείς... τώρα πιάνομαι από τη λέξη φθόνος και δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω. Αισθανθήκατε ότι υπήρξε απέναντί σας, στο πρόσωπό σας, φθόνος μετά από την επιτυχία και του μαέστρο? Κοιτάξτε να σας πω κάτι, δεν έχω το περιθώριο μέσα μου να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα και αν έχει συμβεί δεν το έχω καταλάβει γιατί με απασχολούν άλλα πράγματα. Αν υπάρχει φθόνος θα το έλεγα ότι είναι μια ανώριμη στάση απέναντι σε αυτή τη δουλειά
γιατί αυτό που θα πρέπει κανείς να πάρει από αυτή τη δουλειά είναι να πάρει, και θα έρθω να το συμπληρώσω με την προηγούμενη κουβέντα μας, όλα τα προσόντα αυτής της δουλειάς, και αντί να τα κατακρίνει ή από ζήλια ή από φθόνο να τα υποβιβάσει, να δει με ποια εργαλεία φτιάχτηκε αυτό το υπέροχο φαγητό, με ποια τεχνοτροπία φτιάχτηκε, να κοιτάξει να το ερευνήσει περισσότερο, να κερδίσει από αυτό, και αν κάτι δεν του αρέσει ας το αλλάξει και ας φέρει ένα καλύτερο προϊόν από αυτό που φτιάξαμε, από το να κάθεται να σχολιάζει, να κουτσοβολεύει ή να με ψημυρεί σε σχέση με, με ένα προϊόν που βγήκε από τα ελληνικά σύνορα. Ναι. Κύριε Μουρατίδη, αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Δάσους και αμέσως μετά συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως στις Σέρες, στην Μπέλα, στην Κοζάνη. Θα πάτε και στην Καβάλα, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Θα πάτε και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου αργότερα, στις 28 του Εβδόμου. Θα κάνετε μια μεγάλη διαδρομή σε όλη την Ελλάδα με την μύδια του Ευρυπίδη. Και κλείνοντας, τι θα περιμένουμε για την επόμενη σεζόν? Να πούμε ότι έχουμε μαέστρο σεζόν 2. Έχουμε σταματήσει τα γυρίσματα. Έχουμε γυρίσει τα 4 επεισόδια, λόγω όμως ότι το νησί είναι overbooked, δεν μπορούμε, δεν έχουμε χώρο διαμονής. Οπότε περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να ξαναμπούμε την συνέχεια των γυρισμάτων. Άρα μαέστρο θα έχουμε από την καινούργια χρονιά. Επίσης θα κάνω στο Θέατρο Μπέμπο μια γαλλική κομμωδία στη συνεργασία της Σοφίας Πυράτου και σε μετάφραση Μαρίας Βίδας Μητσάκου, και σκηνικά θα είναι του Μανώλη του Παντελιδάκη μαζί με την Ευγενή Παπούλια για την υπέροχο θίασο, που θα ξεκινήσει περίπου 20 Δεκέμβρη στο Θέατρο Μπέμπο. Ευχή μου θα ήταν δηλαδή σκεφτόμασταν πάρα πολύ να το ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη. Και τώρα βέβαια κάποιοι τεχνικοί λόγοι μας έχουν βραχυκυκλώσει, θα ήταν πάρα πολύ καλό για μένα αυτό, αλλά δυστυχώς δεν θα τα καταφέρουμε, ήταν μια επιδίωξη δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτά είναι τα σχέδια, είναι η σχολή, το αντένα και τα που κάνουμε, και είχαμε και άλλα πράγματα τα οποία όμως είναι πράγματα που, όπως ξέρετε, είμαι άνθρωπος αρκετά δραστήριος, δηλαδή και εικονίσεις κάνω και με συρρυθμιστικά δουλεύω και με ομάδες έχω. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι ένα πράγμα που ανήκει μέσα στον πλουραλισμό της καθημερινότητάς μου. Κύριε Μουρατίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλα και στη σκηνοθεσία και στη σχολή, εκεί όπου διδάσκετε τα νέα παιδιά και θα πάρουν από εσάς, αλλά και στα τηλεοπτικά και στα κινηματογραφικά, σε όλα αυτά τα οποία έχετε βάλει στην φαρέτρα σας, γιατί αυτά είναι όπλα, για μένα τουλάχιστον έτσι τα αντιλαμβάνομαι, όπλα για να γίνετε κι εσείς ακόμα καλύτερος και εμείς να απολαμβάνουμε ωραίες παραστάσεις όπως αυτή που είχα την τύχη να παρακολουθήσω πέρσι με τον Κουρέα της Σεβίλης εδώ στη Θεσσαλονίκη, και πραγματικά ήσασταν σε ένα ρόλο, τουλάχιστον για μένα, αποκάλυψη που δεν έτυχε να σας δω ξανά σε κωμωδία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια στους ακροατές σας. Καλή συνέχεια.